Για χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για τον Ολυμπιακό και καλεσμένος, αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και σένα είτε τρομακτικέ ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τις αφηγούμε Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε, προσοχή όμω διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που θα έλεγα ότι ω επιστήμη είναι εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, πολύ. Άρα, μπορείτε και εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό. Κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Και ξεκινώντα να στείλω τα χαιρετίσματά μου εννοείται σε όσε και όσου ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιμέρες, μέρες, βδομάδες, μήνες, καθημερινώς εδώ, στις επάλξεις. Αλλά και να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εισαγωγή στην αρχή είναι για σας εννοείται. Και μιλάμε τώρα για ακροάτριες και ακροατές από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, το εκτιμώ απεριόριστα. Πριν μπω όμως στα δικά μας, εννοείται πως οφείλω να ξεκινήσω την εκπομπή, εκφράζοντας τα θερμά μου συλληπιτήρια για το χαμό του Μίμη Παπαϊωάννου, του μεγάλου αυτού παίχτη της ΑΕΚ, του Παλέμαχου, ο οποίος και χθες Τετάρτη έφυγε δυστυχώς από τη ζωή, και μάλιστα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, δεν προκαλούσε, ηθικός, σωστός. Και σε αυτά γενικά τώρα, όταν λέμε για απώλεια ανθρώπινη ζωής, δεν μιλάμε τώρα για ομάδες, δεν υπάρχουν αυτά. Πάνε στην άκρη. Όποιε ή όποιοι διαφωνούν με αυτό, πραγματικά δεν είναι με τα καλά τους. Τώρα, να αναφερθώ και σε κάτι καινούριο, δηλαδή στο νέο μου κανάλι, το οποίο και θα έχει χρήσιμες πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν πραγματικά, ώστε να βελτιωνόμαστε, να μαθαίνουμε καθημερινώς, αλλά και να έχουμε προφανώς σφαιρική άποψη, σφαιρική γνώμη για τα πάντα. Σαφώς και δεν θα είναι καθημερινή η φάση, όπως εδώ για τον Ολυμπιακό μας, αλλά όποτε βρίσκω χρόνο, θα ανεβάζω και εκεί εκπομπέ με αλήθειες όπως πάντα. Από εκεί και πέρα σε γενικές γραμμές εμείς οι Ολυμπιακοί διαφέρουμε από τους υπολείπου, γιατί όμως. Διότι έχουμε το σθένος, τον αδρισμό, τα κότσια, να παραδεχτούμε και τον αντίπαλο, να δώσουμε και συγχαρητήρια, χωρίς να μας ζητηθεί αυτό από τον άλλον ή να αναφερθεί και μετά να πούμε. Υπάρχει και ντοκουμέντο εδώ προσωπικά από εκπομπή αμέσως μετά κιόλα τον αγώνα ΑΕΚ για το Κύπελο το 3-0. Βέβαια εκείνη αντίστοιχα όταν τους ρίξαμε τα τρία τώρα τις προάλλε, τίποτα, μόκο. Εκείνη η διαφορά μα. Και ποια είναι αυτή? Προφανώ το ότι εκείνη είναι πονεμένη και εμείς όχι. Ε, ναι, πώ να ήμασταν εμεί. Αφού εμεί είμαστε εκείνοι που τι πονάμε. Παν παρακάτω. Στα θέματά μα. Και αυτό τώρα δεν πάει μόνο για του φίλου τη ε, καλή μόνο. Για όλου πάει. Πα, Αθναϊκό, πάω και τέτοια. Μην ξεχάσω να πω ότι θα τα πούμε και μετά τον αγώνα Ζαλγκύρη Ολυμπιακό. Πάντα δίνω το παρόν όσον αφορά του αγώνε ομάδα μα η οποία πραγματικά θέλω όσο τίποτα άλλο να επαναλάβει τους ευρωπαϊκούς θριάμβους που μόνο η ομάδα μας μπορεί να κάνει εδώ στην Ελλάδα. Εδώ ας πούμε βλέπουμε τον εικονιζόμενο τον κύριο Μαρινάκη ας πούμε που ήταν εχθέ εννοείται στο στάδιο Ρήνης και Φιλία, στην κατάκτηση του τρίτου αυτού ευρωπαϊκού και γενικά ενισχύει τον αρεσιτέχνη, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως και κριτικάρουμε, βεβαίως και κράζουμε κιόλα, αλλά όταν κάτι πάει καλά θα δώσουμε και τα εύσημα, να είμαστε δίκαιοι, ε, έτσι πάει. Ε, βέβαια, δεν είναι μόνο ισχυρό άντρα τη ΠΑΕ, όπω λένε οι δημοσιογράφοι, τρομάρα του. Καλά, αυτό δεν πάει και σε όλου, υπάρχουν και καλά παιδιά. Λοιπόν, ένα μπράβο και στον κύριο Κουντούρη, που μάλιστα έχει βγει κιόλα από του οργανωμένου οπαδού, έτσι, τη 7. Στον προπονητή εκεί πέρα εξαιρετικό, ήταν καταλητικό θεωρώ, αλλά και στου παίχτε. Άρα τώρα εμεί πάμε να χαρούμε και στο Final Four ακόμη παραπάνω. Και που λες βγήκε και το πρόγραμμα των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών των playoffs, αλλά και των playouts, αλλά αυτά δεν μας απασχολούν. Εμάς μας έχουν ορίσει για την Κυριακή 19 Μαρτίου τώρα μεθαύριο, στα γενέθλιά μου κιόλα, όπου και θέλω δώρο από τον Ολυμπιακό. Βόλος Ολυμπιακός δηλαδή 5.30 τα απόγευμα, νωρίς, και το μεταξύ βάλανε για 4 παρατέταρτο το Παναθναϊκό Ολυμπιακό για να αποφύγουν έτσι τον αγώνα ΑΕΚ Παναθναϊκό για το ποδόσφαιρο που θα γίνει την ίδια μέρα. Αντί να το βάζανε άλλη μέρα, ξέρω εγώ το άλλο. Τι σήγα το πράγμα. Μεσημεριάτικα τώρα, τι να πει, τέλο πάντων, μετά την Κυριακή 2 Απριλίου στι 9 το βράδυ θα παίξουμε με τον Άρη εντό έδρα. Μετά καπάκι Τετάρτη μεσοβδόμαδα εμβόλυμη δηλαδή και καλά που λέγαμε παλιά αγωνιστική πάλι 9 η ώρα με το Μπάοκ εντό, πάλι ολυμπιακό Μπάοκ και μετά από 4 μέρε την Κυριακή 9 του μηνό, 9 Απριλίου, Παναθναϊκό Ολυμπιακό, πάλι στι 9 η ώρα. Άρα λοιπόν, συνοψίζω. 5.30 το πρώτο παιχνίδι με το βόλο, πάνω εκεί στο Δήμαρχο, που ζήτησε και μετρητά, έτσι, για τα εισιτήρια, τραγικό. Και τα υπόλοιπα 9 η ώρα, έτσι prime time που λένε στο χωριό μου και φυσικά αυτό προσωπικά μου αρέσει. Ε ναι τώρα, όχι να παίζουμε μεσημεριάτικα και τέτοια και πριν πούμε τα ποδοσφαιρικά έτσι και μπούμε πιο βαθιά μην ξεχάσω να πω για το Ιουσέφ Ελαραμπή ο καλύτερος έτσι για μένα επιθετικός ξένος του Ολυμπιακού στην ιστορία του που σου έχει μάλιστα πετάξει πάνω από 80 γκολ ήταν ο μόνος από το ποδοσφαιρικό τμήμα εκτός από το Μαρινάκι φυσικά που ήταν στο στάδιο Ψινής και φιλία στην κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού από την ομάδα μα. Πάντω είδαμε έναν Ολυμπιακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ, να είναι πιο μαχητικό. Πώ το λένε, Να παθιάζονται οι παίχτε, να κάνουν και εσύ, ξέρω εγώ, σκληρά μαρκαρίσματα. Χρειάζονται και αυτά, τι νομίζει. Ε, βέβαια, φέτο πραγματικά έχουμε υπάρξει πολύ μαλθακοί και αυτό δεν ταιριάζει με τη φανέλα του Ολυμπιακού όλα τα χρόνια. Όσο δηλαδή εγώ προσωπικά τον θυμάμαι από τέλει 80 πες, Μέχρι και σήμερα δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πάντα παίζαμε με τσαμπουκά, πάντα δυναμικά, πάντα επιθετικά. Εδώ ο κόσμο χαλιέται όταν παίζει η ομάδα λίγο μαζεμένα, αμυντικά. Βλέπεις με Πορτογάλου προπονητέ, α πούμε, υπάρχει γκρίνια. Και πάλι, εντάξει, εμένα μου κάνει και το αποτέλεσμα. Γιατί συνειδητοποιώ ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει γι' αυτό. Τέλο πάντων, εντάξει, είδαμε και με την ΑΕΚ τώρα που κερδίσαμε το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Όχι το αν παίξαμε εμεί επιθετικά ή αν είχαμε κατοχή μπάλα. Εντάξει, οπότε το νόμισμα προφανώ και έχει δύο όψει. Και ειδικά φέτο, εντάξει, νομίζω πω μετά από τόσα λάθη που έχουν γίνει, καλό είναι να παίρνει και τι νίκε έτσι. Να συνεχίσουμε λοιπόν και στα playoffs τώρα και με πασχαλάκι αίτητο και μάλιστα και χωρί σοπαλίε θέλω εγώ. 10 στα 10, βέβαια. Ή έστω μέχρι να εξασφαλίσω το πρωτάθλημα. Μετά α κάνει καμιά ισοπαλία έτσι για πλάκα. Με κανανάρι Ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Αλλά έχω ξαναπεί. Θέλω τουλάχιστον συν 4 για πριν τον Μπάουκ. Τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα. Για να το σηκώσω εκεί. Όπω το σήκωσα εκεί πέρυσι επί Μαρτίν με το goal του Reapchuk. Το 0-1. Εντάξει είμαστε. Νομίζω εντάξει είμαστε λοιπόν. Να πω επίση ότι ο Κανό σκοράρει κάθε 89 λεπτά και είναι ο καλύτερο συντελεστή στην ομάδα μα. Έτσι σε σύγκριση με του άλλου ποδοσφαιριστέ. Ένα γκολ κάθε 89 λεπτά. Που να έβαζε δηλαδή και γκολ με το Bahnako. Που εκεί ήταν αδικαιολόγητο που δεν έβαλε. Ε, ναι τώρα, έχασε γκολ σε στείλε Κάνραντελα Φουέντε, σε κοινή αστεία, το έβαζε εσύ και εγώ. Να πω ότι ο Μπακαμπού έχει 13 γκολ σε 1473 λεπτά, άρα αυτό σημαίνει ένα γκολ ανά 184 λεπτά. Ο Μπιέλ έχει 8 γκολ σε 1723 λεπτά, δηλαδή ένα γκολ ανά 215 λεπτά. Ο Χάμε Ροδρίγε έχει 5 γκολ σε 1322 λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ένα γκολ ανά 264 λεπτά. Ο Ιουσέφ Ελαραμπή έχει και αυτός 4 γκολ σε 927 λεπτά. Αυτό σημαίνει ένα γκολ ανά 232 λεπτά. Δηλαδή κάπω έτσι πάει το πράγμα όσον αφορά τους παίχτες που σκοράρουν στον Ολυμπιακό μας. Βάλε και μια assist που έχει ο Κανός, αλλά και ένα κερδισμένο πέναλτι. Εντάξει το παιδί, κοίταξε. Καλός ποδοσφαιριστής είναι, έχει ποιότητα είναι λίγο έτσι soft, εντάξει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι το κλασικό το extreme που θέλαμε. Το extreme το υγιές σε στυλ Γκάρι Ροδρίγε. Αυτό. Να μα θυμίζει λίγο το Λουτσιάνο το Γκαλέτη. Στα ίσα. Και να μου προσφέρει όλο το χρόνο. αυτό ήθελα εγώ. Άρα θα μου πει τώρα, ό,τι και να θέλω εγώ, δεν σημαίνει ότι και καλά θα γίνει, ε. Άσε που έχουμε και τη διατησία γενικά, που είναι ανησυχητική, ε, ναι, τώρα, τότε σου βάζουν Ιταλό διαιτητή και μάλιστα καλό όνομα, πώ το λένε, να έχει διαιτητέψει σε αγώνε μεγάλου, σημαντικού, ανά την Ευρώπη, και να σε σφάζει, α πούμε, εντάξει, εκεί, δεν σου δίνει πέναλτι, σε καρτώνει, τρελά. Ε, βέβαια, σε έχει πλακώσει κάρτε. Και ο άλλο λάδι, τίποτα, δύο κόκκινε, τη πλάκα σου λέω. Λοιπόν, φαντάσου να ορίσουν και διαιτητή από Ανατολική Ευρώπη. πλάκα δηλαδή χώρα, καμιά εντό Εκεί να δει. Ο ένα με το βαμβάκι, ο άλλο χωρί. Ε μα. Γι' αυτό και εμεί πρέπει να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί από ότι ήμασταν στον αγώνα με την ΑΕΚ το 1-3. Και τώρα για τα σενάρια για το Χάμες Ροδρίγες βλέπει: Δεν έχω ασχοληθεί καν. Που λένε για την ArenaM Forest και αυτά. Κοίταξε να δει. Το παιδί αυτό δεν μπορεί να παίξει στην Premiership. Δεν γίνεται. Πώ το λένε. Τα τρεξίματα εκεί είναι σε άλλη φάση, σε άλλο επίπεδο. Και θα εκτεθεί ο ίδιο αλλά και ο πρόεδρο, ο εφόσον τον πάει εκεί. Οπότε δεν νομίζω να στέκουν αυτά. Προφανώ είναι στη φαντασία ορισμένων δημοσιογράφων του εξωτερικού, που και αυτοί εντάξει, το ψωμί του κοιτάνε. Να γράψουν κανένα παραμύθι, να πούνε, ξέρω εγώ, μπα και οικονομήσουνε. Α είπε ο Χάμε Ροδρίγη, είναι ένα εξαιρετικό επιχειρηματία, ένα entrepreneur, απίστευτο. Και όχι μόνο βοηθά τον εαυτό του, αλλά βοηθά και τη χώρα του συνεισφέρει. Με όσα έχει ανοίξει εκεί επιχειρήσει αυτά, τη κακομοίρα γίνεται στην Κολομβία. Μπράβο του, πραγματικά. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί. Και δεν πειράζει, εντάξει, η λεφτά του είναι ό,τι θέλει κάνει. Α φτιάχνει εκεί πρόσωπα, δόντια και τέτοια. Είναι δικαιωμάτου. Αυτά δεν μα νοιάζουν εμά. Μπάλα τι κάνει έτσι και παίζει. Αυτό με απασχολεί. Να τονίσω όμω και κάτι που, εντάξει, εννοείται για εμά, τι φίλε και του φίλου του Ολυμπιακού. Αναπολούμε το να δούμε την ομάδα ξανά στα σαλόνια τη Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο. Οπωσδήποτε. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει προφανώ να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάμε καλά στα προκριματικά μετά, καπάκι. Το καλοκαίρι, ε, βέβαια. Αυτό όμω απαιτεί οργάνωση, απαιτεί το να γίνουν οι σωστέ κινήσει την κατάλληλη στιγμή. Αλλά αυτά τώρα δεν είναι τη Τώρα αυτό που προέχει είναι το να παίρνουμε τα αποτελέσματα, τι νίκε, να πάρουμε ξαναλέω το πρωτάθλημα βήμα-βήμα αυτά, έτσι. Και μετά να πούμε για Ευρώπε και τέτοιε. Και εννοείται πως θα το πας πάλι βήμα-βήμα. Δηλαδή, δεν θα πεις τώρα πάω για να κάνω κατάκτηση τροπέου. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο, πώς το λένε, παρατραβηγμένο. Θα πεις ωραία, στου 8, στου 4. Βέβαια, αυτό θα θέσει ο στόχο στην αρχή και μετά βλέπεις. Ωραία το πήγαινε τότε με τη Wolves που είχε ομαδάρα η οποία έπαιζε μπαλάρα και τη χαιρόμασταν. Λοιπόν, ας φτάσουμε εκεί πέρα και μετά βλέπουμε για κατάκτηση και τέτοια. Αυτό είναι. Για πάμε τώρα να πούμε λίγο πριν τα σχόλιά σας και ένα μπράβο στο Βασίλη Σπανούλη που είπε ότι έρχεται από καρδιάς να κατακτήσουμε το Ευρωπαϊκό και εννοείται πως και εμείς δεν το ξεχνάμε ποτέ. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε με τα σχόλια. Άλκης Ζαρζαβατσάκης με ρωτάει τι συμβαίνει με τον Αλαραμπή. Λέει τον είδε αδιάφορο με την ΑΕΚ. Αυτό δεν ισχύει, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Και βλέπει ότι παρόλο που δεν στέκει αυτό που λε καθόλου, το αναφέρω εδώ, δεν με απασχολεί, δεν έβρισες, αλίμονο. Μετά Skyline, μου λέει Γεια σου Άρη, δίνει συγχαρητήρια για το έργο μου εδώ, σε ευχαριστώ πολύ. Από Boston, Massachusetts, USA. Μετά Coach Jack, Wisconsin, USA. Στέλνει εννοείται χαιρετίσματα. Δημήτρης Χριστοδουλέα, το παιχνίδι χωρί του τρει καλύτερου μα παίχτε, λέει φέτο, έτυχε με το βόλο, καθόλου άσχημα. Εντάξει, αν όχι και η καλύτερη, αλλά σίγουρα κομβικοί. Έμπειροι, πώς το λένε, εμβυλά τώρα, ναι. Και ο Μπιέλ έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά και φυσικά ο Ινμπαμ Χουάν. Καλές μεταγραφές αυτές, ειδικά του Ινμπαμ Χουάν, το καλοκαίρι το περασμένο. Μαζί με Πασχαλάκη, γίγαντες, μετά. Σπύρος Π, με παρακολουθεί, καθημερινός, το εκτιμώ πολύ. DJ Πάνος καλυσπερίζει επίσης. Κώστας Λαμπρίδης, να κάνουμε 10 νίκε και το παίρνουμε και δεν μα νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Μαζί σου είμαι. Έτσι πάει. Σίγουρα θα είναι δύσκολο όπω είναι φέτο Ολυμπιακό, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Θέλει στένο και ξυπνάδα. Μετά λικούργο αλευρά. Όπω πάντα λέει, ήμουν σαφή, αντικειμενικό και επίκαιρο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Προφήτη 7 από Πειραιά, αλλά μένει Κύπρο. Με θεωρεί εκπληκτικό όπω πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για του χρόνου λέει κρατά τον Μίτσελ τεχνικό διευθυντή και φαίνει προπονητάρα λέει. Προσοχή όμω, μην φέρουν πάλι κανένα γκαλικάτζαρο σε στυλ κορμπεράν. Μαζί σου είμαι. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία δεν μ' άρεσε αυτό ο άνθρωπο. Όχι κάτι προσωπικό να έχω μαζί του. Δεν λέω αυτό, αλλή μόνο. Αλλά για Ολυμπιακό τώρα. Δεν με ενέπνεε. Έτσι και δεν ενέπνευσε και του παίχτε, εντάξει. Αλλά εγώ θα πω και για τον Βαλμπουενά ότι και αυτό πρέπει να πάρει πόστο οπωσδήποτε εφόσον σταματήσει. Πρέπει να είναι στα ποδητήρια. Πρέπει να επιλέγει και παίχτε. Έχει μάτι αυτό. Κόβει το μάτι του. Από εκεί και πέρα συμφωνεί για Πασχαλάκι. Τον κρατά με κλειστά μάτια. Εννοείται. Τα έλεγε και εκείνο, τα έλεγα και εγώ το καλοκαίρι το περασμένο. Ότι πρέπει να έρθει ο πασχαλάκι. Ήρθε και δικαιωθήκαμε. Και οι άλλε που γκρινιάζαν οι καρακάξε, άστε τώρα εντάξει. Παγγελματίε είναι οι παίχτε, αυτό δεν καταλαβαίνουν. Και μάλιστα δένονται και με παίχτε. Και αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι όσοι το κάνουν. Το λέω εγώ. Ποιοι, ποιου εννοώ, αυτού δηλαδή που βάζουν παίχτε πάνω από την ομάδα. Και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε και στι οπαδικέ εκπομπέ και έχουν απόλυτο δίκιο. Να τα λέμε όλα. Σιγά όμω μην αφήσουμε σε εσά να κάνετε ζημιά στον Ολυμπιακό μα. Μη σου πω κιόλα ότι έχουν και μεγάλο μερίδιο ευθύνη για το ότι δεν πάει καλά η ομάδα φέτο γενικά και δεν είναι πρώτη να προπορεύεται εκεί. 20 βαθμούς και τέτοια και πάνω. Μετά ο Γρηγόρης, ο Ντάσκαρης, αν το προφέρω σωστά, με παραδέχεται λέει σε ό,τι λέω, μπράβο μου και σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, το εκτιμώ αυτό που λε. Το πρωτάθλημα λέει θα το πάρει λέει ο Φορτούνη και ο Πασχαλάκη. Καλά, στο πάρει και ο διάδοχο του Ριγούτσου, εκεί του Ρέντι. Δεν με νοιάζει προσωπικά. Βλέπει, δεν στέκομαι εγώ σε πρόσωπα τόσο. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιοι μα αρέσουν περισσότερο από άλλου. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει ο Ινμπαμ Χουάνγκ, μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Πασχαλάκη. Ο Εμβιλά, ξέρω εγώ, με τι αδυναμίε που έχει δεν πειράζει. Έχει επιβραδύνει. Arabi, δεν το συζητάω, σέβομαι, βαλμπουενά και τέτοια. Τι να κάνουμε, σε άλλου αρέσουν άλλοι παίχτε. Δεν μπορεί να τρογόμαστε τώρα να μεταξύ μα. Και να έχω ω μεγαλύτερου εχθρού εγώ προσωπικά στην εκπομπή Ολυμπιακού οι οποίοι γουστάρουν άλλου παίχτε που δεν γουστάρω εγώ, ξέρω εγώ. Επειδή δεν μου αρέσουν αγωνιστικά. Γιατί εκείνη το θέμα. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν παίχτη. Αλλά είναι τόσο ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Ε. Μετά Κωνσταντίνο Ελευθερίου είδε λέει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού θλιμμένο εκεί στις δηλώσεις κτλ, τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Μάλλον κουρασμένος πρέπει να ήτανε και ταλαιπωρημένος εκεί, εντάξει, πανηγυρισμοί, κόσμος εκεί, χαμός. Θεωρεί ότι βλέπει τον Κουντούρη και τους Αγγελόπουλους να σηκώνουν ευρωπαϊκά, αλλά εκείνος να μην έτσι πετυχαίνει τώρα για φέτος μέχρι στιγμή, στοχευμένα, με μεταγραφές. Ενώ αντιθέτω εκεί φέρανε, ξέρω Κουβανό, Γερμανό, Βραζιλιάνο, Ιταλό, εντάξει, και σηκώσαν κούπα. Ναι, είναι πιο εύκολο εκεί όμω. Και εδώ πέρα έχει κάνει αυτοκρατορία στο ποδόσφαιρο. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, εντάξει. Μαζί σου είμαι ότι έχει κάνει πάμπολα λάθη από το Γενάρη του 22, από τη στιγμή που έφερε ένα παίχτη από την Ιταλία εδώ στην Ελλάδα, Έλληνα παίχτη, από τότε χάλασε το πράγμα. Εγώ το λέω. Βάλε και μια κόντρα προπονητή εκεί με Μοντέστο και βάλε και διάφορα άλλα μετά με τον Εμβιλά, άστο. Γίναμε γης μαδιά μετά είναι πολλά άλλα που δεν χρειάζεται να αναφερθούν μετά. George Tsonis, κούπα σε όλα τα αθλήματα, έτσι μπράβο. Μετά πυρηνικό ΑΕΚΤΖΙΣ, τελικά λέει δεν το απαντήσαμε για τον Καραγκιοζόπουλο. Αν το θυμόμαστε ρε, κοίταξε να δεις. Το ρε αφού το λες γενικά, εντάξει βλέπεις, σε αφήνω και μιλάς ακόμα. Άμα πήγαινε σε μένα προσωπικά το ρε, θα έχεις κοπεί ήδη. Γιατί εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να με λέει ρε, σε κανέναν. Έχουν κοπεί και ολυμπιακοί επειδή με λένε έτσι. Δεν κάνω διακρίσεις. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν σηκώνω εγώ μαγκές. Βασικά, όχι μαγιές, ψεύτο μαγιές Ραδοκουμαγκέ, να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, αυτά σε οικείου σου, αλλού. Και όσο και τον παίκτη που λε, τον θυμάμαι. Ορίστε, ένα φαλακρό, ναι και τι. Με μονομένα μια φορά και τι έγινε. Εδώ έχω μια λίστα σούπερ μάρκετ με, φο... με πράγματα που σου έχω κάνει, με ζημιέ. Οπότε μην το ψάχνει, άστο τώρα. Δεν σε παίρνει. Αλλά το ρε, σου ξαναλέω. Από κανέναν Αυγούστη και από καμία Γιολακάρ. Τέλο, πάμε παρακάτω. Κώστα Κεφαλίδη. Προβληματισμένο λέει από την άμυνά μα. Ναι, και εγώ, και εγώ. Όντω, ισχύει αυτό που λε. Ο Μπά του άρεσε πολύ. Ναι, ο Μπά ήταν ο καλύτερο, όντω. Στην άμυνα. Έτσι. Από τα παιδιά τα τέσσερα στην άμυνα. Και μετά ωραία πτσούκια μένα. Ροντινέι και ο άλλο οντόι, δυστυχώ, όχι, δεν τα πήγανε καλά με την ΑΕΚ. Ήταν πιο έτσι πώ το λένε, γελαδόρι. Να βελτιώσουμε και τα στημένα, λέει εκεί ο Μίτσελ, γιατί πρέπει να βγαίνει η μπάλα από την περιοχή μα. Δεν γίνεται ο Πασχαλάκη να τα πιάνει όλα, σωστό. Ρισκάρισε έτσι, ε, βέβαια. Και η ΑΕΚ το πλήρωσε και έχασε λόγω χαμένων ευκαιριών. Ισχύει αυτό. Διότι θα μπορούσε και εκείνη να βάζε κανένα δυο γκολ παραπάνω από ό,τι έβαλε. Να έχει και αυτή τρία γκολ. Ναι, όντω, υποθετικά ισχύει αυτό, αλλά εντάξει. Θα μπορούσαμε και εμεί να είχαμε άλλο ένα τέταρτο. Ξέρω εγώ, τι να πω. Όλα αυτά είναι υποθετικά, αλλά σίγουρα πρέπει να προσέξουμε. Συμφωνώ γενικά με το σκεπτικό, στην άμυνά μα και γενικά. Μετά, Dennis Mill, who's from Canada but lives in China, from what I can recall. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Από του κορυφαίου συλλόγου στον κόσμο Ολυμπιακό. Α το έχουν υπόψη, λέει, αυτοί που κοιτάνε να προκαλέσουν και να κατηγορήσουν. Winners focus on winners. Losers focus on winners as well. Of course. That's how it goes. Μετά ο Χάρης ο Συφάκης. δίνει συγχαρητήρια στην αδρική ομάδα του volleyball και όσο για το ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε με σοβαρότητα με το βόλο, με νίκη δηλαδή και φυσικά να μην πάμε με έπαρση λόγω της νίκης στη Νέα Φιλαδέλφια. Διότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο, βεβαίως δεν θα είναι γιατί δεν έχει και κέντρο ε? και το κέντρο είναι πολύ σημαντικό. Ποιο θα χτίσει εκεί, ποιο θα συμμαζέψει τα πράγματα. Ο Σαμασέκου είναι χαμηλών δυνατοτήτων στη δημιουργία. Το τονίζω, ε, στη δημιουργία. Τρέχει μια χαρά και κόβει και κλέβει μπάλε. Όπω ο Κανέ. Που ο Κανέ, πολύ πιο φτηνό, και βλέπει τι διαφορά έχει. Όχι μεγάλη κιόλα. Μη σου πω, ο Κανέ κάνει λιγότερα λάθη. Εγώ σου το λέω αυτό. Ο Κανέ, που είναι πιο φτηνό παίχτη, εντάξει. Που έπαιζε στο Αζερβαϊτζάν, πώ το λένε. Κάνει λιγότερα λάθη, δεν ρισκάρει τόσο με τι πάσε του, όπω ο Σαμασέκου. Στα ίσα. Και καταλήγει εδώ ο Χαρισιφάκη να κάνουμε εμεί εύκολο το παιχνίδι. Ε, βέβαια, έτσι πάει. Μετά ο πάνω, πάνω. Εύχεται τα καλύτερα όπω πάντα ευγενέστατο. Και αντευχόμαστε κι εμεί, γιατί είμαστε κι εμεί ευγενέστατοι. Και φυσικά, όπω έκανα κι εγώ στην αρχή, έτσι, εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μίμη του Παπαϊωάνου. Βεβαίω, παιχτάρα. Αυτά είναι πρώτα, έτσι, δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Καλό παράδεισο να έχει. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα Volleyball. Μια ακόμη ευρωπαϊκή κούπα. Και για να δούμε τώρα πώ θα κατέβουμε με το βόλο εκεί στο κέντρο. Ε, ναι, αυτό είναι ένιγμα τώρα. Θα δούμε. Μεγάλο πονοκέφαλο. Και υστερόγραφο. Αυτή η κούπα λέει είναι υποκαταβολικά δώρο λέει για τα γενέθλιά μου. Σε ευχαριστώ για αυτό που λε και που το έχει έτσι θυμηθεί. Αλλά εγώ θέλω περισσότερα. Είμαι έτσι λίγο αχόρταγο. Ειδικά από τον Ολυμπιακό έτσι, όχι στη ζωή γενικά. Αν ήμουν στη ζωή δεν θα ζούσα στην Ελλάδα, πίστεψέ με. Λοιπόν. Θέλω το διπλό εκεί με το βόλο εννοείται, εύκολα άνετα και θέλω και νίκη εκεί στο ακανά, εκεί με τον Ζακιαπρέ που βγαίνει συνέχεια, προκαλεί, μιλάει. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα, ενέ, ναι, δεν εξηγείται αλλιώ. Όταν βρει τη μάρκα αυτοκινήτου που οδηγάει και μετά πάει και αγοράζει με 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, συνολικά αυτοκίνητα, εντάξει, εκεί λε ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπο. Μου θυμίζει αυτού που βρίζουν εμένα και έρχονται και με ακούνε καθημερινά, κατάλαβε. Τι ξέρω εγώ τώρα, μαζοσιοχιστικό είναι, δεν ξέρω. Άσε να πονάνε αυτέ όλε οι κλώσσε. Μετά, Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο, τελευταίο σχόλιο πριν τον καλεσμένο μου, από Ινδία παρακαλώ. Λέω ότι και εκείνο είναι δύσκολο, σαν και εμένα, έτσι ακριβώ. Θεωρεί, λέει, το λόγο μου αυθεντικό, σε ευχαριστώ. Και μου λέει ότι τιμώ τον Ολυμπιακό, με συγκινεί. Και γενικά ο λόγο μου μπορεί να μα μάθει, λέει, αληθινά το πώ να σεβόμαστε. Και γενικά να υπάρχει άλλο σεβασμό, να μιλάμε αληθινά. Α πούμε, ότι ο αντίπαλο έχει κάτι καλό, το λέμε. Α πούμε και τον Πινέδα, βεβαίω. Εγώ τον εξυμνώ. Μ' αρέσει πολύ. Ολυμπιακό πρώτο σε όλα και καλή συνέχεια. Και σε σένα το ίδιο, το εκτιμώ πάρα πολύ από καρδιά. Πάμε στο καλεσμένο. Καλησπέρα, Άρη. Είμαι ο Τσέιμπαλ. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνει να μιλήσω εγώ στην εκπομπή σου για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνει. Κάθε μέρα δίνει ένα κομμάτι από τη ζωή σου και από τον χρόνο σου για να ακούμε εμεί τα νέα του Ολυμπιακού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει και ωραίο συνέχισε έτσι ε, θα ήθελα να πω για την ΑΕΚ καταρχήν ε, στο πρώτο ημίχρονο μες στο προπατζίδικο είχαμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα τους βοήθησε και αυτούς ο Ιταλός ο διαιτητής έπαιζε φουλ έδρα και τα ψημάτα. το κέντρο μας ε, ήταν χαμένο σε όλο το πρώτο διάστημα μεγάλα κενά ανάμεσα στις γραμμές έβλεπα εγώ ο Χουάγκ, ο Σαμασέκου ο Φορτούνη, ήταν λίγο χαμένη. Εμφάνισε μια φοβικότητα η ομάδα και πάλι. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Λες και παίζαμε με κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο μαζεύτηκε λίγο η κατάσταση. Ανέβηκε πολύ ο Χουάνγκ. Έπαιξε άριστα την αντεπίθεση η ομάδα μα. Έτσι ήρθαν και τα γκολ. Ανέβηκε και ο Φορτούνη. Ο Σαμασέκο έκλειψε και την μπάλα εκεί στο δεύτερο γκολ, αν θυμάμαι καλά. Ε, μετά η κόκκινη κάρτα μα έκοψε λίγο τα φτερά γιατί πιστεύω θα, είχα, θα έπαιρνε θρίαμβο αυτό το παιχνίδι. Θα βάζαμε κι άλλα γκολ έτσι όπω είχε ανοιχτεί η ομάδα τη ΑΕΚ. Ήταν χαζομάρα του Μπιέλ, αλλά εγώ τον δικαιολογώ γιατί ήταν παθιασμένο. Έτρωγε σίδερα εκείνη τη στιγμή. Ε, μετά τον αγώνα είδα τους πανηγυρισμούς και τις ομάδας των παιχτών, είδα τους φιλάθλους μας εκεί στο Ρέντι, όλα ωραία, το πανηγυρίσαμε, βγήκε λίγο κάτι που είχαμε μέσα μας, μια... ένας... κάτι μας κράταγε πίσω τώρα αυτό το καιρό, γιατί δεν βλέπουμε το Ολυμπιακό μας όπως έπρεπε και ξεσπάσαμε μετά τη νίκη και εμείς και η ομάδα και από ό,τι είδα ο Μαρινάκης τους πήγε για φαγητό special, όχι πίτσες δώρο από το χορηγό που είδα τι κάνει ο Καβουρδίδη, εκεί στο Προπατσίδικο. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή όμω για τη συνέχεια. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια, αλλά τώρα θα κρυθούν όλα στου επόμενου 10 αγώνε. Η κλήρωση νομίζω ήταν αρκετά καλή για εμά, ειδικά στην αρχή. Πρέπει να πάρουμε 6 βαθμού πρώτου αγώνες αγώνε οπωσδήποτε και να μεταφέρουμε την πίεση στου άλλου. Καλά ήταν το βόλο όταν είχαμε πάει εκεί και αντίσαμε σχετικά εύκολα. Αλλά τώρα να, να μην ξεχνάμε ότι ο Βόλο, ειδικά στα πρώτα μάτ, ίσω κυνηγήσει κάποιου βαθμού για να περάσει τον Άρη και να πάει στην Ευρώπη. Παράλληλα με τι αποσύσει που έχουμε, του Χουάνγκ, του Μπιέλ, ε... που είναι σημαντικοί παίχτε, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα και τι μαεστρία θα κάνει στο κέντρο. Κάτι διάβασα ότι θα βάλει τον Ντόι, και πίσω από τον Παπασταθούπλο με τον Μπα, δεν ξέρω. Τώρα αυτό τον Τόι από το πουθενά τον κάναμε σέντερ μπακ, τώρα τον βάλει αμυντικό χαφ. Δεν ξέρω πώ θα του βγει αυτό. Να πάει επίση στου άλλου, γιατί οι άλλοι θα χάσουν να βαθμό μεταξύ του. Και αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ε, εύχομαι δέκα νίκε. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ. Ραντεβού αμέσω μετά τον αγώνα Ζαλγκύρι Ολυμπιακό στα πλαίσια της EuroLeague Basketball. Χαιρετώ, ζήτω ολυμπιακός.